Ο κόμπος έφτασε στο χτένι για τα σώματα ασφάλειας, που αν και ασκούν ένα επικίνδυνο επάγγελμα, δεν αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα από την πολιτεία και παρά το γεγονός ότι από το 1984 μέχρι σήμερα έχουν θρηνήσει 154 συναδέλφους τους. Τα 40 χρόνια αυτά, οι 154 νεκροί είναι 4 νεκροί ετησίως. Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία. Οι κινητοποιήσεις θα έρθουν πολύ σύντομα. Αναμένουμε να δούμε και την επίσημη θέση της κυβέρνησης και να δούμε αν αυτά που υπόσχονται υπουργοί σε συνεντεύξεις και σε πάνελ θα το κάνουν πραγματικότητα, διότι και άλλες φορές ακούσαμε μεγάλα λόγια και τελικά μείναμε με ένα μηδενικό στο χέρι. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η μετέπειτα πορεία μέχρι σήμερα ουσιαστικά μας υποτιμά. Αυτό που ζητούν είναι να γίνει πράξη η πρόσφατη δέσμευση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την εφαρμογή του επικίνδυνου της εργασίας τους, ενώ στη διάρκεια παγκρίτιας σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο βρέθηκαν στο επίκεντρο οικονομικά και θεσμικά αιτήματα από τις ενώσεις σωμάτων ασφαλείας, ενόπλων δυνάμεων και αποστράτων περιφέρειας Κρήτης με την παρουσία βουλευτών του νησιού μας. Για το επικίνδυνο της εργασίας μας θέλω να αναφέρω και να τονίσω ότι ναι, μεν είχαμε ισχυρές δεσμεύσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Ξοχοίδη, πλην όμως έχουμε λάβει πολλές δεσμεύσεις στο παρελθόν και δεν έχουν υλοποιηθεί. Άλλα αιτήματα που θα καταθέσουμε στους βουλευτές είναι η επαναφορά μισθών πρώτου 2012, όπως έχει ψηφιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, αυτό που ζητάμε επιτέλους και από την ελληνική κυβέρνηση είναι να επιστρέψει το 13ο και 14ο μισθό, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε, οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ της Θεσσαλονίκης δεν μας ικανοποιούν. Το επικίνδυνο και το ανθυγιεινό σαν βασικό αίτημά μας, την αντικατάσταση των οχημάτων μας διότι είναι πεπαλαιωμένα πλέον, την αύξηση του προσωπικού. Στην περίπτωση που δεν δρομολογηθούν λύσεις στα αιτήματά τους, τότε οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος, καθώς όπως αποφάσισαν, θα προχωρήσουν στα τέλη Νοεμβρίου στη διοργάνωση παγκρίτιας κινητοποίησης έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Δίκησης Κρήτης, με πιθανή ημερομηνία στις 25 ή 27 Νοεμβρίου. Εμείς ενωθήκαμε, γίναμε μια γροθιά, μια φωνή για το κοινό καλό όλων και ας είμαστε αυτή η φωνή που θα ξεσηκώσει και την υπόλοιπη Ελλάδα. Από την πλευρά τους, οι απόστρατοι και γενικά οι συνταξιούχοι τόνισαν ότι βυθίζονται στην αυξανόμενη συνταξιοδοτική φτώχεια και διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις και την κατάργηση της κράτησης αλληλεγγύης. Είναι η προσωπική διαφορά και η αλληλεγγύη, είναι οι δύο συμπληγάδες που κυριολεκτικά τρώνε οποιαδήποτε αύξηση έχει δοθεί τα τρία τελευταία χρόνια. Οι απόστρατοι διαθέτουν και μνήμη και κρίση. Είναι παρόντες, έτοιμοι να δώσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους.